Πρωτίστως βέβαια έχω έτσι έναν αδιακαή πόθο και όρεξη και διάθεση να προσφέρω στον τόπο μου και νομίζω ότι έχω κάποιες γνώσεις και κάποια εμπειρία που μπορώ να το κάνω. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη βοήθεια ο τόπος και οι πράξεις των προηγουμένων ετών από τις θέσεις ευθύνης που πέρασα αποδεικνύουν ότι, νομίζω ότι αποδεικνύουν ότι αρκετά μπορώ να καταφέρω. Θεωρώ πως ο Σταμάτης ο Κάρματζης θα είναι ένας πολύ καλός δήμαρχος και τούτο διότι σχετικά και με τα όσα έχουμε συζητήσει προσβλέπει στην υποστήριξη της καθημερινότητας του πολίτη, στις γειτονιές, στην αισθητική του κέντρου της πόλης, στα χωριά, εκείνο το οποίο φαίνεται σαν λεπτομέρεια και μικρό, αλλά έχει δίκιο να το θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό. Και πέραν των σημαντικών που λέμε έργων υποδομής, τα οποία βέβαια μαζί με πολλούς άλλους συνυπεύθυνα θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή εννοώ λιμάνι, αεροδρόμιο, τελωνείο, φράγμα, είναι εκείνα τα οποία συντελούν πολύ στην καθημερινότητα όπως ανέφερα, αλλά και στον τουρισμό που είναι ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει το νησί μας. Επίσης, ο δυναμισμός του και η διεκδικητικότητά του νομίζω ότι θα καταφέρει πολλά πράγματα να επιλύσει και να προωθήσει. Ένα παράδειγμα είναι το μεταναστευτικό που νομίζω ότι δραστικά θα το αντιμετωπίσει και θα δώσει μια λύση. Αυτό που ταλαιπωρεί και τους ανθρώπους τους ίδιους τους μετανάστες αλλά και τους γύρω κατοίκους και όλη την πόλη για να μην πω και όλο το νησί. Ταυτόχρονα σε σχέση πάντα με όσα συζητήσαμε βλέπω ότι θέλει ιδιαιτέρως να βοηθήσει την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και όπως ανέφερα και τον τουρισμό για τα οποία νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την επόμενη τετραετία ιδιαίτερο βάρος γιατί αυτά θα στηρίξουν και την πρόοδο και ευημερία του νησιού μας. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ο λαός τον οποίο θα υποβάλω και την επιλογή θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει εάν πράγματι αποδέχεται αυτόν τον δυναμισμό και την εργατικότητα που και εγώ καταθέτω.